Γεια σας και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του Κυλικείου. Σήμερα έχουμε και πάλι συνέντευξη, έχουμε και πάλι τις αγαπητές Ελευθερία και Ζέτα και φυσικά τον συμπαρουσιαστή μου Σπύρο. Γεια σου Σπύρο! Ήθελες να με ξεφορτωθείς, δεν μπορείς. Να ζητήσουμε συγγνώμη από τους σταθερούς ακροατές μας που δεν έχουμε ανεβάσει επεισόδιο τόσο καιρό, αλλά δεν βρίσκαμε χρόνο, παιδιά, sorry. Τώρα βρήκαμε όμως. Yeah. Και ελπίζουμε ότι δεν θα ξαναγίνει τόσο μεγάλο κενό ανάμεσα στα επεισόδια. Καλά, δεν ελπίζουμε, μάλλον. Θα δούμε. Μακάρι. Λογικά όταν μας ακούτε είναι μεγάλη εβδομάδα, ελπίζουμε. Οπότε ευλόγησον. Πιστεύετε ή και όχι. Κάτι τέτοιο. Ούτε καν. Ναι. Αυτά από τα entry, να είμαστε σύντομοι σήμερα. Γεια σας κορίτσια. Γεια σας αγόρια. Καλησπέρα. Μπορεί να είναι μεγάλη εβδομάδα, αλλά σήμερα δεν θα μιλήσουμε καθόλου για Πάσχα. Θα μιλήσουμε για τη ΣΕΜΦΕ, δεύτερο επεισόδιο, με το τι γίνεται μετά τη ΣΕΜΦΕ. Τι μπορεί κανείς να κάνει τελειώνοντας τη σχολή και βγαίνοντας με το πτυχίο της ΣΕΜΦΕ από την κατεύθυνση φυσικού, μαθηματικού, μηχανικού, ό,τι είναι. Γι' αυτό θα αρχίσει να μας μιλάει η Ελευθερία, που κάνει ήδη το διδακτορικό της. Η Ζέτα φυσικά θα παρεμβαίνει να μας λέει και αυτή οι γνώμες, να μας λέει και αυτή οι ερωτήσεις, ό,τι θέλει. Αυτά. Πετάω την πάσα στο Σπύρο για να την πετάξει στην Ελευθερία. Τέλεια, την έπιασα. Λοιπόν, Ελευθερία, πες μας αρχικά, τελειώνοντας τη σχολή, ποιες είναι οι επιλογές σου. Ωραία. Λοιπόν, τελειώνοντας τη ΣΕΜΦΕ, έχεις πολλές επιλογές. Μία από αυτές είναι να κάνεις ένα επιπλέον μεταπτυχιακό φυσικά. Αν και όπως είπαμε το πτυχίο της ΣΕΜΦΕ μετράει ως μεταπτυχιακό, επομένως δεν χρειάζεται έξτρα, αλλά εάν αποφάσεις ότι σου αρέσει κάτι πάνω στο οποίο δεν έχεις πάρει επαρκείς γνώσεις από το πτυχίο της ΣΕΜΦΕ, τότε μπορείς να κάνεις ένα έξτρα μεταπτυχιακό, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Επίσης, ακριβώς επειδή είναι μάστερ, μπορείς να κάνεις ένα διδακτορικό. Εάν θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε για το διδακτορικό. Μία γενική πληροφορία είναι ότι πληρώνονται ή μάλλον τα διδακτορικά πρέπει να πληρώνονται. Οπότε όταν πας στο εξωτερικό, στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, τα διδακτορικά είναι επιπληρωμή, είτε με τη μορφή υποτροφίας, είτε με τη μορφή συμβολαίου εργασίας. Και στην Ελλάδα επίσης τα τελευταία χρόνια έχω την εντύπωση ότι είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση και ότι παίρνουν κάποιον μισθό. Αλλά μικρή ερώτηση. Ναι. Στην Ελλάδα που μπορείς να κάνεις από τη ΣΕΜΦΕ μετά ένα διδακτορικό, σε τι ιδρύματα, σε τι πανεπιστήμια? Ανάλογα με το τι θα κάνεις. Κάποιοι μπορεί να το γυρίσουν σε κάποιο είδος μηχανικού και να κάνουν διδακτορικό στους ηλεκτρολόγους, ας πούμε. Αλλά μπορείς να κάνεις και στη ΣΕΜΦΕ. Μπορείς να κάνεις σε κάποιο άλλο τμήμα φυσικής ή άλλο τμήμα μαθηματικών. Σε ιδρύματα του στυλ Δημόκριτος. Ναι, γενικά Ωραία, το θέμα με τα διδακτορικά γενικά είναι ότι είσαι φοιτητής εκτός των άλλων. Οπότε πρέπει να είσαι εγγεγραμμένος σε κάποιο πανεπιστήμιο. Νομίζω ότι και αυτοί που είναι φοιτητές στον Δημόκριτο είναι γραμμένοι είτε στο Φυσικό Αθηνών, είτε στο Πολυτεχνείο ή κάπου αλλού τέλος πάντων. Ωραία, άρα έχουμε τα γενικά που σου προσφέρει γενικά το Πολυτεχνείο, το πενταετές, που έχεις τη δυνατότητα να μην κάνεις μεταπτυχιακό και να πας κατευθείαν σε διδακτορικό, mm-hmm. ή να κάνεις μεταπτυχιακό αν πιστεύεις ότι δεν έχεις την επάρκεια των γνώσεων. Mm-hmm. Τι είναι όμως αυτό που σου προσφέρει η σχολή, συγκεκριμένα η σχολή ΣΕΜΦΕ, mm-hmm. που... Ποια είναι τα πεδία που σου ανοίγει για να προχωρήσεις σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό? Ωραία. Αρχικά προς αποφυγή παρεξηγήσεων δεν εννοώ ότι αναγκαστικά πρέπει να κάνεις ένα από τα δύο. Μπορείς επίσης απλά να πας και να δουλέψεις κάπου και να αποκτήσεις εργασιακή εμπειρία, έτσι. Βέβαια δεν θα σε πάρει και κανένας, αλλά αυτό είναι άλλη ιστορία. Ρε εντάξει, δεν ισχύει, άκου, ανάλογα με τις επιλογές που κάνεις και αν έχεις κάποια εμπειρία π.χ. από τις ομάδες και από αυτά που υπάρχουν στο Πολυτεχνείο ή έξω από το Πολυτεχνείο, κάπου μπορείς να πας. Ίσως, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι μπορεί να μην πληρώνεσαι τον πρώτο καιρό, αλλά μετά αποκτάς λίγη εμπειρία και πληρώνεσαι, νομίζω. Και επίσης έχω ακούσει διάφορα παιδιά που έχουν φύγει στο εξωτερικό, που πληρώνονταν από την αρχή. Και νομίζω ότι άμα κάνεις κάτι τέτοιο, δηλαδή πας για ένα χρόνο στο εξωτερικό μετά, και είτε κάτσεις εκεί, είτε μετά γυρίσεις, θα έχεις εμπειρία, οπότε κάτι θα βρεις. Αλλά εντάξει, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα και δεν έχω προσωπική εμπειρία. γιατί εγώ πήγα κατευθείαν για διδακτορικό. Τελειώνοντας στη ΣΕΜΦΕ λοιπόν, έχεις ένα πτυχίο ή καλύτερα ένα μάστερ, τουλάχιστον τυπικά, θετικών επιστημών ή μάλλον STEM, αυτό που λέμε Science, Technology, Engineering, Mathematics, το οποίο είναι αρκετά ευέλικτο και μπορείς να το χρησιμοποιήσεις για πολλά διαφορετικά πράγματα. Για παράδειγμα, μπορείς να κάνεις ανάλυση δεδομένων, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ διαδεδομένο αυτή τη στιγμή και έχει αρκετό μέλλον. Και όντως η αλήθεια είναι ότι μπορείς να κάνεις το ίδιο και από τους ηλεκτρολόγους ή από τους μηχανολόγους, ακόμα ίσως και από τους πολιτικούς μηχανικούς, δεν ξέρω. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που θα ήταν καλό να περάσουμε, ότι δεν εξαρτάται, δεν είναι μία προς μία η αντιστοίχηση των επαγγελμάτων με τις σχολές. Δηλαδή δεν είναι ότι άμα τελειώσεις τη ΣΕΜΦΕ θα κάνεις αυτά τα πράγματα και άμα τελειώσεις τους ηλεκτρολόγους θα κάνεις μία εντελώς διαφορετική κατηγορία επαγγελμάτων που δεν επικαλύπτονται. Οπότε αυτό είναι ένα θετικό μήνυμα από τη μία και από την άλλη έχει το αρνητικό ότι υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Αυτό που σου προσφέρει σε έμφαση σε σχέση με άλλες σχολές του Πολυτεχνείου για παράδειγμα είναι ότι σου δίνει τη δυνατότητα να διδάξεις σε σχολεία ή σε φροντιστήρια, οτιδήποτε, ως καθηγητής μέσης εκπαίδευσης, ως δηλαδή μαθηματικός ή φυσικός. Σου δίνει καλά εργαλεία στην πληροφορική και στον προγραμματισμό, άμα πάρεις τις αντίστοιχες κατευθύνσεις. Μπορείς να γίνεις στατιστικολόγος, τέτοια πράγματα. Γενικά, Ζέτα, από ό,τι βλέπεις εσύ στη σχολή αυτή τη στιγμή, γιατί η Ελευθερία πες ότι έχει αποφυτεί σε 1-2 χρόνια τώρα και έχει χάσει λίγο αποφύ. Εσύ τι βλέπεις να κάνουν τα παιδιά αφού τελειώνουν? Γενικά δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο πεδίο, δηλαδή οι δυνατότητες είναι πραγματικά πολυάριθμες. Συνήθως οι περισσότεροι πάνε για διδακτορικό, αν όχι για ένα μεταπτυχιακό έξτρα, για να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στο θέμα που έχουν διαλέξει, να ασχοληθούν. Παραδείγματος χάρη, γενικά πολλοί ασχολούνται με οπτική, ηλεκτρονική, ηλεκτρομαγνητισμό. Υπάρχει και μια κατηγορία που μπορείς να γίνεις επί της ουσίας ηλεκτρολόγος μηχανικός ή μια ειδίκευση βασικά ηλεκτρολόγου μηχανικού, για να είμαστε ακριβείς. Μετά από την άλλη πλευρά του μαθηματικού, έχω ακούσει ότι μπορείς να ασχοληθείς. Καλά, πέρα από το γεγονός ότι μπορείς να το συνδυάσεις με οικονομικά και να κάνεις data analysis όπως είπε και η Ελευθερία, μπορείς μετά να ασχοληθείς και με θεωρητικά μαθηματικά, προφανώς. Και οι δυνατότητες είναι πραγματικά πάρα πολλές. Δηλαδή, η συμβουλή που θα έδινα σε κάποιον ο οποίος δεν ξέρει τι να κάνει είναι να δει τις ροές του μαθηματικού και του φυσικού, να δει τι του αρέσει περισσότερο και να κινηθεί αναλόγως. Μάλιστα. Θα ήθελα λίγο, δεν ξέρω ποια από τις δυο σας μπορεί να το απαντήσει αυτό, ειδικά για αυτό που είπες που πολλοί από τη ΣΕΜΦΕ ακολουθούν τη διαδρομή του οπτικής ηλεκτρομαγνητισμού και τέτοια, και επειδή υπάρχει μια τέτοια κόντρα, τι διαφορετικό έχει όσον αφορά το τι κάνεις μετά η ΣΕΜΦΕ σε σχέση με την αντίστοιχη σχολή, δηλαδή τους ηλεκτρολόγους? Κοίτα, ισχύει αυτό που είπαμε, ότι όντως σε κάποια πράγματα δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Υπάρχει επικάλυψη δηλαδή. Υπάρχει επικάλυψη, ναι. Ας πούμε, κάνουμε αρκετή ηλεκτρονική. Εάν θες μπορείς να κάνεις αρκετή ηλεκτρονική και μετά να ασχοληθείς με ηλεκτρονικά, ναι. Τεχνικά πράγματα δηλαδή. Τα οποία ίσως απλά τα μαθαίνεις λίγο αργότερα στη ΣΕΜΦΕ από ό,τι στους ηλεκτρολόγους. Δηλαδή, νομίζω κάποια μαθήματα που είναι στη ΣΕΜΦΕ στο 4ο-5ο μεγαλύτερα εξάμηνα, τα μαθαίνουν στους ηλεκτρολόγους πιο νωρίς. Και ίσως μετά να έχουν κάνει ένα μάθημα παραπάνω οι ηλεκτρολόγοι. Αλλά εν τέλει, από την εμπειρία και εργαζόμενος πάνω σε αυτό, νομίζω γίνεσαι εξίσου καλός. Και νομίζω μια σημαντική διαφορά είναι ότι η ΣΕΜΦΕ αρχικά σου προσφέρει μεγαλύτερη ποικιλομορφία, ας πούμε, πεδίων που μελετά σε σχέση με ηλεκτρολόγους ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, αυτό ισχύει, κάνεις λίγο απ' όλα. Εντάξει, η αλήθεια είναι αυτό που λέμε ότι η ΣΕΜΦΕ, το οποίο το λέγαμε την προηγούμενη φορά, ότι είναι μια σχολή που έχει τα πάντα ούλα. Ενώ οι ηλεκτρολόγοι, όσο και αν αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια σχολή που φαντάζομαι ότι είναι και λίγο πιο φλερτάρει και με θεωρητικά θέματα φυσικής και μαθηματικών. Not. Εντάξει, ας πούμε ότι το κάνει. παραμένει να είναι, θέλω να πω ότι κατά μέρα δηλαδή παραμένει να είναι μια σχολή η οποία είναι πολυτεχνική, δηλαδή ο άλλος θα βγει μηχανικός, άρα νομίζω αυτό. Καταλάβατε όσοι καταλάβατε, εγώ όχι. Ρε παιδί μου, στο παρελθόν ας πούμε υπάρχουν 2-3 μεγάλοι Έλληνες φυσικοί οι οποίοι όντως έχουν προσφέρει αρκετά στη θεωρητική φυσική στοιχειωδών σωματιδίων που κάνω εγώ, οι οποίοι ήταν όντως τελείωσαν ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, αλλά μετά διαβάσανε πολύ, φαντάζομαι. Ναι, αυτό είναι ότι αν θες να κάνεις κάτι διαφορετικό από αυτό που θέλει να σου προσφέρει σχολείο, ότι κάτι θα κάνεις και μόνος σου. Όχι ότι είναι αδύνατο, αλλά ναι. Προχωρώντας τώρα, ελπίζω ότι δεν έχεις, Δημήτρη, κάποια άλλη ερώτηση. Όχι, όχι, θα είμαι καλό παιδί, δεν θα ρωτήσω κάτι άλλο. Οκ. Okay. Να πούμε λίγο για το τι κάνει η Ελευθερία τώρα στο διδακτορικό της. Εγώ λοιπόν κάνω το διδακτορικό μου στο Πανεπιστήμιο της Βαλένθια, στην Ισπανία. Αχ, πες το μίξ στα βαλενσιάνικα που μου αρέσει. Universitat de Valencia. Αυτό, μπράβο. Όπως είπαμε και πριν, είναι δουλειά με πληρωμή. Είσαι από τη μία φοιτητής, αλλά επειδή κάνεις και δουλειά, παράγεις έργο για το πανεπιστήμιο, σε πληρώνουν. Τουλάχιστον εδώ. Παίρνεις έναν ικανοποιητικό μισθό από τους χαμηλότερους που μπορείς να πάρεις, αλλά ναι. Αλλά είναι αρκετός για να ζήσεις. Και τώρα θέλετε να πω για το θέμα δηλαδή. Αυτό είναι. Μπορείς να μας πεις και γενικά για την καθημερινότητά σου ως διδακτορική φοιτήτρια. Α, ναι. Πέρα okay. από το θέμα του. Ωραία, ωραία, ναι, καλά. Θεωρείς ότι η καλύτερη φοιτητική ζωή είχες εδώ ή εκεί, ας πούμε? Εδώ, καμία σχέση. Εδώ, Εκεί. Όχι, στη Βαλένθια, ναι. Στη Βαλένθια. Ναι, ναι. Υπάρχει εδώ. Ναι. Αλλά επειδή είναι μικρή πόλη, έχει καλό δίκτυο, είναι άλλη φάση. Ίσως άμα ήμουν στα Γιάννενα να πέρναγα εξίσου ωραία, αλλά επειδή μένουμε στο διάολο τη μάνα στην Αθήνα, είναι αλλιώς, ξέρω εγώ. Και επειδή έμενα με την οικογένειά μου. Δηλαδή, σαν πόλη είναι που είναι καλύτερη, ας πούμε. Είναι σαν πόλη, ναι, ναι. Και γενικά ναι, είναι η ποιότητα ζωής λόγω της πόλης, αλλά και λόγω του πολιτισμού εδώ, ρε παιδί μου. Οκ, ίσως δεν είναι Σουηδία, αλλά είναι πολύ καλά. Είναι πιο καλά από ό,τι περίμενα. Δεν σου κάνουμε εμείς Εθναίοι. Τώρα συγκρίνεις ολόκληρη η Ισπανία με το Ελλαδιστάν. Καλά, εντάξει, όχι, δεν λέω. Τώρα, αλλά... εντάξει, θες να πω εδώ πέρα. Δεν έχω φοιτητική ζωή για να συγκρίνω, οπότε εντάξει. Ναι, είναι και αυτό. Τέλος πάντων, θέλω να μας πεις λίγο και τι διαφορά έχει ανεξάρτητα της χώρας το να είσαι προπτυχιακός φοιτητής και διδακτορικός φοιτητής. Ναι, πώς είναι η καθημερινότητά σου τώρα? Αρχικά, νομίζω η μεγαλύτερη διαφορά είναι ότι είσαι ακόμα μεν φοιτητής με την έννοια ότι μαθαίνεις πράγματα, έχεις τον επιβλέποντά σου να σου υποδεικνύει τι πρέπει να κάνεις, αλλά απ' την άλλη πρέπει να κάνεις και κάτι, πρέπει να κάνεις δουλειά, ακριβώς επειδή πληρώνεσαι. Έχεις την υποχρέωση να είσαι παραγωγικός, οπότε δεν μπορείς να βγαίνεις για πάρτι κάθε μέρα, πρέπει να δουλεύεις κάποιες ώρες τη μέρα. Τώρα αυτό εξαρτάται ανά χώρα, δηλαδή η αλήθεια είναι ότι στην Ισπανία είναι ελάχιστα πιο χαλαρά από ότι στη Γερμανία ή κάπου αλλού. Αλλά και πάλι πρέπει να πηγαίνεις κάθε μέρα στο γραφείο σου ή να δουλεύεις από το σπίτι τώρα με τον κορονοϊό και έχεις ορισμένες υποχρεώσεις ερευνητικές. Και απ' την άλλη, ανάλογα με το συμβόλαιο ή με την υποτροφία που έχεις, υπάρχει περίπτωση να έχεις την υποχρέωση να διδάσκεις. Δηλαδή πρέπει μέσα στο πλαίσιο της... του διδακτορικού σου να κάνεις κάποιο αριθμό ωρών διδασκαλίας. Να παραδίδεις δηλαδή μάθημα σε προπτυχιακούς. Ναι, ναι. Συνήθως είναι με τη μορφή ασκήσεων, εργαστηρίου, κάτι τέτοιο. Το οποίο το έχεις κάνει, το έχεις βιώσει αυτό? Εγώ δεν το έχω βιώσει ακόμα, γιατί δεν είναι υποχρεωτικό, αν και έχω το δικαίωμα να το κάνω. Απλά το θέμα είναι ότι θα το έκανα στα ισπανικά. Οπότε... πέρυσι δεν ήταν τόσο καλά τα ισπανικά μου και φέτος επίσης δεν το προσπάθησα, αλλά ελπίζω ότι του χρόνου και του παραχρόνου, 4 χρόνια είναι το διδακτορικό, παρεμπιπτόντως, ελπίζω ναι, ότι θα το κάνω, ότι θα παραδώσω κάποια μαθήματα. Mm-hmm. Γιατί αυτό μετράει και αργότερα, εάν θες να συνεχίσεις την ερευνητική πορεία, μετράει ως εμπειρία. Στον ερευνητικό τομέα. Ναι, ναι. Και κάποια στιγμή, αν θες να γίνεις καθηγητής, θα σου ζητήσουν συγκεκριμένο αριθμό ώρων. Μάλιστα. Πες μας τώρα για το συγκεκριμένο θέμα του διδακτορικού σου. Τι είναι αυτό που ναι. εσύ και όποιος καταλάβει. Αυτό. Α, να πω κάτι ακόμα για την καθημερινότητα και αυτά που λέμε. Πες μας. Άντε, αφού σ' αρέσει τόσο πολύ. Πες μας, γιατί έχει ενδιαφέρον. Το ωραίο είναι ότι τουλάχιστον στη θεωρητική φυσική, στοιχειωδών σωματιδίων ή και στην πειραματική βασικά, συνεργάζεσαι με αρκετούς ανθρώπους σε καθημερινή βάση. Ειδικά οι πειραματικοί έχουν πάρα πολλά meeting κάθε εβδομάδα με ομάδες από διαφορετικά πανεπιστήμια, από διαφορετικές χώρες, και σε κανονικές συνθήκες συνήθως παρακολουθείς πολλά συνέδρια κάθε χρόνο, έχεις κάποιες παρουσιάσεις σε αυτά τα συνέδρια, και είναι ωραίο το ότι έτσι ανταλλάσσεις απόψεις με τόσους ανθρώπους, και μέσα στα πλαίσια αυτών των συναντήσεων βλέπεις και διαφορετικούς πολιτισμούς εν τέλει, έτσι. Ωραία, πολύ ενδιαφέρον. Πες μας τώρα για το θέμα της δικιάς σου διδακτορικής έρευνας. Εγώ λοιπόν κάνω ένα θέμα, εργάζομαι πάνω σε ένα θέμα θεωρητικής φυσικής στοιχειωδών σωματιδίων. Δηλαδή, φυσική στοιχειωδών σωματιδίων είναι η φυσική που ασχολείται με τις αλληλεπιδράσεις και την φύση, την οντολογία, ξέρω εγώ, των στοιχειωδών σωματιδίων, των σωματιδίων που αποτελούν στο πιο θεμελιώδες επίπεδο τον κόσμο μας, έτσι. Είναι δηλαδή η φυσική την οποία μελετά, για παράδειγμα, το CERN και άλλα μεγάλα πειράματα ανά τον κόσμο, και είναι μια φυσική, είναι η θεμελιώδες φυσική, είναι όπως ό,τι έκανε ο Νεύτωνας πριν από εκατοντάδες χρόνια, που έψαχνε πώς δουλεύει η βαρύτητα. Αυτή τη στιγμή το κάνουν όλοι οι φυσικοί του κόσμου στο CERN και σε πειραματικό επίπεδο και στα διάφορα Ινστιτούτα, σε πανεπιστήμια, σε θεωρητικό επίπεδο. Οπότε εγώ είμαι στο θεωρητικό κομμάτι, δεν ασχολούμαι με την ανάλυση των δεδομένων του πειράματος, αλλά ας πούμε με την δόμηση των θεωριών. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι το δικό μου το θέμα δεν είναι αυτό που λέμε model building, δηλαδή δεν κατασκευάζω τη θεωρία, αλλά με βάση τη θεωρία που κάποιοι άλλοι έχουν σκεφτεί, εγώ κάνω κάποιους συγκεκριμένους υπολογισμούς, οι οποίοι στη συνέχεια θα επαληθευτούν ή θα διαψευστούν από το πείραμα. Κατανοητό λίγο πολύ. Άρα λύνεις διαφορετικές εξισώσεις, βγάζεις αποτελέσματα και περιμένεις να τα επαληθεύσουν οι πειραματικοί. Περίπου. Ναι, ναι. Ωραία, εντάξει. Τόσο απλά. Το έχουμε. Εντάξει, τώρα διαφορετική. Έχω μια διαφορετική, ναι, ισχύει. Αλλά γενικά βρίσκεις μεθόδους. Αυτό που δεν περίμενα πιο παλιά. Δημήτρη, δεν σε ακούμε. Όχι, τίποτα. Μόνος μου λέει ότι πρέπει να διαβάζω διαφορετικές εξισώσεις. Τίποτα. Εντάξει. Ναι, πες μας. Αυτό που δεν περίμενα πιο παλιά είναι ότι οι φυσικοί χρησιμοποιούν πάρα πολύ προσεγγιστικές μεθόδους, χρησιμοποιούν κάθε είδος προσέγγισης. Δηλαδή όλη η φυσική βασίζεται σε υπολογισμούς, όχι στο περίπου, αλλά σε μη αυστηρούς μαθηματικούς υπολογισμούς, το οποίο αρχικά σε ξενίζει λίγο, αλλά είναι αυτό που μετράει. Δηλαδή αν το πείραμα σου δίνει μία μέτρηση με κάποια πεπερασμένη ακρίβεια, τότε και ο υπολογισμός που θα επαληθεύσει το πείραμα δεν χρειάζεται να είναι με άπειρη ακρίβεια, αρκεί να είναι μέσα στην ακρίβεια του πειράματος. Αυτό το βλέπουμε και εμείς ως σπουδαστές μηχανικών σχολών. Καλά, ειδικά πολιτικών μηχανικών. Από το πρώτο εξάμηνο, ξέρω εγώ, βλέπουμε τις προσεγγίσεις και όλα, αλλά το ότι γίνεται αυτό και στην θεωρητική φυσική και έρευνα είναι ενδιαφέρον. Άρα δεν προσπαθείτε να προσεγγίσετε προσεγγιστικά το... Να προσεγγίσουν προσεγγιστικά. Ναι, δηλαδή... Ούτε στην πραγματική φυσική δεν υπάρχει ακρίβεια. Στην πραγματική φυσική υπάρχει ακρίβεια, αλλά το πείραμα μετράει με κάποια πεπερασμένη ακρίβεια, με κάποια αβεβαιότητα. Το πείραμα, όπως όταν μετράς ένα θρανίο με μία μετροτενία, δεν ξέρεις Ξέρεις ότι είναι 1,2 μέτρα, 1,23 μέτρα. Δεν ξέρεις ότι είναι 1,2375 μέτρα. Σωστά. Βάλει λίγα παραπάνω δεκαδικά γιατί... Ναι, τέλος πάντων, δεν θα κολλήσουμε σε αυτό. Κάτσε ρε φίλε, εσύ με τη μετροτενία, αν το όργανο σου είναι η μετροτενία, δεν μπορείς να μετρήσεις παραπάνω από το εκατοστό. Κοίτα, σαν πολιτικός μηχανικός εγώ θα έχω λέιζερ. Χιλιοστό. Εγώ θα έχω τα λέιζερ μου. Ωραία, ναι. Καλά, στο κατανοητό ας πούμε έναν έκατον, σωστά και... Ναι, σωστά. Ναι. Και εσύ τι είναι αυτό που μελετάς σε σχέση με τα στοιχειώδη σωμάτια? Ωραία. Για την ώρα αυτό που κάνουμε, το project που έχουμε στην ομάδα, στο group μου εδώ, είναι η διάσπαση των μεσονίων D και η παραβίαση της συμμετρίας CP στις διασπάσεις αυτές. Μάλιστα. Ναι. Θες να μας εξηγήσεις τι είναι αυτό, γιατί κανείς δεν κατάλαβε? Ωραία. Ένα λοιπόν. Το βαρετό κομμάτι είναι τα μεσόνια D. Τα μεσόνια D είναι ένας τύπος μεσονίων. Τα μεσόνια... Σωματίδια τώρα, δηλαδή. Είναι κάποια σωματίδια που αποτελούνται από δύο quark. Ένα quark και ένα αντικουάρκ. Όπως τα πρωτόνια και τα νετρόνια ας πούμε αποτελούνται από quark, έτσι είναι και άλλα σωματίδια που λέγονται μεσόνια που αποτελούνται από δύο quark. Από δύο quark, γιατί τα πρωτόνια αποτελούνται από τρία. Και το άλλο κομμάτι είναι η παραβίαση μάλλον τη συμμετρία CP. Η συμμετρία είναι μια βασική έννοια στη φυσική, που δεν είναι συμμετρία με την έννοια έχω μια γραμμή και άμα πάω δεξιά από τη γραμμή και τραβήξω την κάθετη και πάω σε ίση απόσταση στα αριστερά. Αυτό είναι συμμετρία. Ενώ δεν είναι συμμετρία με την έννοια που έχουμε μάθει τη γεωμετρική, ναι. Είναι, μπορείς να το γενικεύσεις και να πεις ότι συμμετρία, εάν ένα σύστημα έχει συμμετρία, σημαίνει ότι μένει αναλύωτο σε σχέση με κάποιον μετασχηματισμό. Για παράδειγμα, ο ηλεκτρομαγνητισμός ως θεωρία είναι αναλύωτος, έχει μάλλον μια συμμετρία ως προς το ηλεκτρόνιο και το ποζιτρόνιο. Δηλαδή, εάν πάρεις ό,τι διαδικασία κάνει το ηλεκτρόνιο, σε όποια διαδικασία συμμετέχει το ηλεκτρόνιο, στις ίδιες συμμετέχει και το ποζιτρόνιο, που είναι το αντισωματίδιο του ηλεκτρονίου. Οπότε εκεί υπάρχει μια συμμετρία. Αυτή η συμμετρία λέγεται συμμετρία C, παρεμπιπτόντως. Το C βγαίνει από το charge conjugation, συζυγία φορτίου. Και είναι ο μετασχηματισμός που συνδέει ένα σωματίδιο με το αντισωματίδιό του. Οκ. Ωραία. Άλλη συμμετρία είναι η συμμετρία π, η parity, ή στα ελληνικά, πώς λέγεται, ομοτιμία. Εντάξει, οκ. Η οποία είναι στην ουσία λες, έχω δύο σωματίδια που συγκρούονται. Το ένα έρχεται από τα δεξιά και το άλλο αριστερά. Τι θα γινότανε, πολύ χοντρικά τώρα, άμα το α ερχόταν από τα αριστερά και το β από τα δεξιά? Δηλαδή άμα είχαν αντίθετες ορμές από αυτές που έχουν τώρα. Ναι, δεν καταλαβαίνει η συμμετρία που είναι σε αυτό, αλλά ναι. Ναι, είναι λίγο περίεργο και εγώ παραξενεύτηκα στην αρχή όταν τα μάθαινα αυτά. Συμμετρία σημαίνει αναλυότητα, σημαίνει διατήρηση ας πούμε. Πώς λέμε, η αρχή της διατήρησης της ενέργειας. Αυτό που είπες τώρα, ότι αν έχεις δύο σωματίδια και αλλάξεις, τους βάλεις αντίθετες ορμές, εννοείς ότι η συμμετρία π είναι ότι θα γίνει το ίδιο, αν τους αλλάξεις τις ορμές. Ναι, συμμετρία, αν έχει αυτή τη συμμετρία π, σημαίνει ότι άμα τους αλλάξεις τις ορμές, το πείραμα θα σου δώσει το ίδιο αποτέλεσμα. Μάλιστα. Okay. Άρα εσύ μελετάς μία διεργασία που διασπώνται μεσόνια και παραβιάζεται μία συμμετρία. Ναι, ακριβώς. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερες λεπτομέρειες για όσους δεν καταλαβαίνουν. Αλλά μπορώ να πω κάτι που ίσως να το κάνει λίγο πιο ενδιαφέρον. Ναι. Δεν ξέρω. Ναι, ότι γενικά όταν οι φυσικοί όταν φτιάχνουν μοντέλα, όταν σκέφτονται τον κόσμο, έχουν στο μυαλό τους ότι θα είναι τα απλούστερα δυνατά. Ας πούμε, τουλάχιστον έτσι ήτανε, έτσι ήθιστε. Τώρα τελευταία έχει αλλάξει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Οπότε όταν πρώτα οι άνθρωποι σκέφτηκαν τον ηλεκτρομαγνητισμό, ανέμεναν από αυτόν ότι θα σέβεται τη συμμετρία CP, ότι θα σέβεται τη συμμετρία P και τη C. Α, CP σημαίνει C και P ταυτόχρονα. Κάνω και τα δύο ταυτόχρονα. Άρα, για όποιον έχει δει την ταινία Θεωρία των Πάντων, οι φυσικοί θέλουν αυτό που περιέγραφε ο Χόκινγκ μέσα στην ταινία. Αυτός που έπαιζε τον Χόκινγκ. Δηλαδή, μία εξίσωση, ας πούμε, μία θεωρία πολύ απλή που να περιγράφει τα πάντα. Ναι, ναι, ιδανικά, ναι. Τώρα αυτό είναι μεγάλη συζήτηση, αλλά ναι. Ναι, ήθελα να πω ότι αυτό, οι φυσικοί λοιπόν φτιάχνουν ένα μοντέλο το οποίο καταρχήν θα σέβεται αυτές τις συμμετρίες. Και έπειτα τα πειράματα, ιστορικά δηλαδή, τα πειράματα έχουν δείξει ότι αυτό το μοντέλο, αυτό που πιστεύαμε, τελικά δεν σέβεται τη συμμετρία. Ήταν λάθος, τελικά η φύση δεν σέβεται αυτή τη συμμετρία. Και αυτό έχει συμβεί επανειλημμένα. Δηλαδή, με τις ασθενείς αλληλεπιδράσεις, αν έχετε ακούσει, τις λεγόμενες ασθενείς πυρηνικές καμιά φορά, νόμιζαν οι άνθρωποι ότι θα σέβονται τη συμμετρία π και κάποια στιγμή τα πειράματα δείξαν ότι δεν τη σέβεται. Και έτσι το μοντέλο που χρησιμοποιούσαν οι φυσικοί αναπροσαρμόστηκε σε αυτό το νέο πειραματικό δεδομένο και φτιάχτηκε ένα καλύτερο μοντέλο. Και έπειτα είδαν ότι ούτε και τη συμμετρία CP. Λέγανε, OK, ωραία, δεν σέβεται τη P, δεν σέβεται τη C, αλλά θα σέβεται τη CP. Και για μερικά χρόνια το πιστεύανε αυτό. Αλλά έπειτα είδαν ότι με βάση τα πειράματα δεν σέβεται ούτε και τη CP. Και είπαν, ωραία, κάτι μας λείπει από το μοντέλο μας. Από τη θεωρία μας. Πρέπει να προσθέσουμε κάτι. Προσθέσαν αυτό το κάτι, κάναν υπολογισμούς και είδανε, τα πειράματα συμφωνούν με αυτό. Ναι, ωραία, τέλεια, το κρατάμε. Και τώρα το τελευταίο δεδομένο είναι, μεταξύ άλλων, εν πάση περιπτώσει, είναι ότι είδανε πειραματικά ότι υπάρχει παραβίαση της συμμετρίας CP στα μεσόνια D. Και λέμε τώρα, ωραία, το μοντέλο μας, το παρόν, το υπάρχον, προβλέπει αυτή την παραβίαση της συμμετρίας CP. Και τώρα εμείς στην ομάδα μου, με τους συνεργάτες, ας πούμε, και συναδέλφους που λέμε στο Πολυτεχνείο, προσπαθούμε να δούμε τι λέει η υπάρχουσα θεωρία, το υπάρχον μοντέλο. Και αν ο υπολογισμός μας πει ότι δεν συμφωνούμε με το πείραμα, τότε κάτι πάει λάθος με το μοντέλο. Βέβαια μπορεί να σημαίνει ότι εμείς κάναμε κάποιο λάθος στον υπολογισμό. Αλλά εάν και άλλες ομάδες επιβεβαιώσουν ότι η θεωρία δεν τα λέει καλά, τότε κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Αυτό. Μάλιστα. Εμένα μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον αυτό το ότι ασχολείσαι με τόσο πρωτοποριακά πράγματα. Εμένα μου απάντησε στην ερώτηση που ήθελα να κάνω, άρα τι προσφέρεται στη φυσική. Οπότε, απαντήθηκε αυτό με τις τελευταίες προτάσεις. Και το άλλο που σαν ταπεινός, δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι και η Ζέτα. Όχι, πραγματικά δεν κατάλαβα. Κατάλαβα από το σκεπτικό και γενικά τους φαίνονται πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Και όλο το κόνσεπτ της έρευνας είναι κάτι το οποίο έτσι τραβάει το ενδιαφέρον. Εσύ είχες πει στο προηγούμενο επεισόδιο ότι σκέφτεσαι, το έχεις ότι δάγκωτο θα πας, θα ακολουθήσεις κατεύθυνση φυσικό. Ναι, δεν έχω αλλάξει άποψη από τότε, είναι αλήθεια. Ναι, όχι. Ενώ σε ενδιαφέρουν αυτά, θες να ασχοληθείς με κάτι άλλο, πώς το βλέπεις στο μέλλον? Μέχρι στιγμής τείνω γενικά προς την οπτική και τον ηλεκτρομαγνητισμό, λέιζερ, σκεφτόμουν πάρα αυτές τις ροές. Αλλά πραγματικά έχω ακόμα έτσι ένα μισό χρόνο για να διαλέξω. Καλά, έχεις και πιο πολύ εννοώ και πιο μετά, Ναι, εντάξει, απλά ήθελα να δω, ρε παιδί μου, τι σκέφτεσαι για το μέλλον και πώς θα προχωρήσεις, επειδή αυτό είναι το θέμα μας τώρα. Δημήτρη, κάτι θέλεις να πεις? Ήθελα να πω ένα τελευταίο, επειδή σας έχω έτσι δύο συμφίτησες και ένα φυσικό. Έναν που του αρέσει πολύ φυσική και για φυσικό τον βλέπω τέλος πάντων. Ναι, τέλος πάντων. Εντάξει, άλλη κουέντα αυτή. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω σαν ταπεινός μηχανικούλης, πολιτικούλης μηχανικούλης. Εντάξει, δεν σχετίζεται πολύ με το δακτορικό της ελευθερίας, μάλλον, αλλά αφού μιλάμε για θεωρητική φυσική κτλ. Λογικά όσοι το πάτησαν το επεισόδιο για να το δουν ενδιαφέρονται για τέτοια, οπότε μάλλον πρέπει να το πούμε. Θέλω να ρωτήσω, και επειδή βλέπω εδώ ότι κάποιοι αγωνιούν να μιλήσουν γι' αυτό, να ρωτήσω σαν ταπεινός μηχανικούλης, τι είναι αυτό τι ανακάλυψη ήταν αυτή που έγινε πριν από καμιά 2 εβδομάδες στο Σικάγο σε κάποιο εργαστήριο που τη είδα, και καταλαβαίνω ότι πρέπει να είναι κάπως σημαντικούλη για τη φυσική. Ναι, αυτό είναι μια... ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν αρκετά, όχι αναμενόμενο, ενώ ότι το περίμεναν πολύ. Δηλαδή θέλανε, ανυπομονούσαν να γίνει αυτό. Και είναι μια προσπάθεια πολλών χρόνων, γιατί υπήρχε ένα άλλο πείραμα παλιότερα, το οποίο είχε δείξει αντίστοιχο αποτέλεσμα. Αυτό λοιπόν είναι σε σχέση με τη μαγνητική ροπή του μειονίου, το οποίο είναι, ας πούμε, το μέτρο της μαγνήτησης του μειονίου. Για να το πούμε λίγο απλά, γενικά ξέρουμε ότι ένα φορτίο όταν κινείται δημιουργεί ηλεκτρικό ρεύμα και το κινούμενο ηλεκτρικό φορτίο δημιουργεί μαγνητικό πεδίο. Παρατήρησαν κάποια στιγμή οι επιστήμονες ότι τα σωματίδια, κάποια σωματίδια τουλάχιστον, όταν τα περάσεις μέσα από ένα μαγνητικό πεδίο, φαίνεται ότι επηρεάζονται από αυτό το μαγνητικό πεδίο, παρόλο που κανονικά θα έπρεπε σύμφωνα με την κίνησή τους να μην επηρεάζονται, οπότε φαίνεται ότι έχουν δικό τους εγγενές μαγνητικό πεδίο. Φαίνεται λοιπόν ότι επηρεάζονται από το μαγνητικό πεδίο με τρόπο που δεν θα έπρεπε, οπότε κάπως έτσι ανακαλύφθηκε ότι τα σωματίδια έχουν αυτό που λέμε spin, δηλαδή ότι κάπως αναπεριστρέφονται και δημιουργούν δικό τους μαγνητικό πεδίο και αλληλεπιδρούν και με μαγνητικό πεδίο με άλλα σωματίδια χωρίς απαραίτητα να κινούνται σε ρεύμα, σε οργανωμένη κίνηση, ας πούμε. Το οποίο δηλαδή αυτό το πήραμε βεβαιώνει αυτή τη θεωρία. Όχι, αυτή είναι μια well established θεωρία, ας πούμε. Απλά το έχουμε... το βασικό μοντέλο που είναι το καθιερωμένο πρότυπο που είναι τα πάντα, ξέρω εγώ, περιγράφει τα πάντα, όλα τα σωματίδια, όλες τις αλληλεπιδράσεις, που προβλέπει αυτό ότι τα συγκεκριμένα σωματίδια έχουν το τάδε spin, την τάδε ιδιοστροφορμή, το τάδε μαγνητικό πεδίο. Και υπήρχε παλιότερα ένα πείραμα που έδειχνε ότι αυτά τα σωματίδια φαίνεται ότι τα πειραματικά δεδομένα δείχνουν ότι δεν έχουν το προβλεπόμενο spin, την προβλεπόμενη διαστροφή. Θα σε διορθώσω εδώ. Εντάξει, να με διορθώσεις. Αυτό περίμενα. Ωραία, τέλεια. Αλλά πολύ καλά, πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, εγώ δεν θα το έλεγα τόσο καλά. Έχουν το προβλεπόμενο spin, δεν είναι πρόβλημα spin, είναι το πρόβλημα του λόγου σταθεράς αναλογίας, ξέρω εγώ, μεταξύ της μαγνήτησης και του spin τους. Κατά κάποιο τρόπο. Α, ναι, μπράβο, ναι. Όντως. Ναι, και υπήρχε ένα παλιότερο πείραμα που έδειχνε ότι μάλλον δεν είναι σωστές οι θεωρητικές προβλέψεις και τώρα έγινε ένα πείραμα στο Fermilab και νομίζω βρέθηκαν και αντίστοιχα δεδομένα στο CERN που δείχνουν ότι φαίνεται αυτό να ισχύει αλλά δεν είναι αρκετά σίγουρο για να το δεχτούμε ως δεδομένο. Οπότε περιμένουμε επόμενα πειράματα. Πρακτικά αυτό πώς επηρεάζει τη κλασική και πώς τη σύγχρονη φυσική, δηλαδή... Περίμενε. Η κλασική φυσική δεν είναι. Ενώ η κλασική φυσική είναι πλέον κομμάτι της σύγχρονης. Ξέρουμε ότι δεν περιγράφει όλο τον κόσμο και ότι είναι μια προσέγγιση σε χαμηλές ενέργειες ή στα δεδομένα του δικού μας κόσμου, της γης, ξέρω εγώ, της καθημερινότητας μάλλον. Είναι μια προσέγγιση της πλήρους φυσικής που είναι η σύγχρονη φυσική. Η σύγχρονη φυσική είναι κατά κάποιο τρόπο μια επέκταση της παλιότερης κλασικής. Ναι. Και η κλασική φυσική είναι κάτι αρκετά γνωστό και καθιερωμένο, δεν νομίζω. Το οποίο δεν θα επηρεαστεί, φαντάζομαι, θα μείνει ίδιο. Όχι. Ναι, τουλάχιστον στο προβλεπόμενο μέλλον, αν δεν βρεθεί κάτι τρομερά διαφορετικό από αυτά που ξέρουμε, δεν θα αλλάξει κάτι σε αυτό. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζει τη σύγχρονη φυσική, που στα στοιχειώδη σωματίδια είναι αυτό που είπε και ο Σπύρος, είναι το καθιερωμένο πρότυπο, το οποίο είναι ένα πολύ καλά επιβεβαιωμένο πρότυπο. Είναι η θεωρία μας. Παρεμπιπτόντως, θεωρία στη φυσική σημαίνει ένα επιβεβαιωμένο μοντέλο που ξέρουμε ότι ισχύει για τον κόσμο. Δεν είναι η θεωρία της επίπεδης γης. Δεν είναι θεωρία αυτό. Ναι. Καλά, αλλά θέλω να πω δεν είναι κάποια υποθετική... Δεν είναι υποθετική επίπεδη γη, έχουμε αποδείξεις. Ναι, ακριβώς. Ναι, τι εννοείς, προφανώς και είναι επίπεδη. Τώρα εντάξει, επειδή θέλουν να μας πείσουν ο Σόρος κάτι βλακίες δικές τους. Ναι. Οπότε, ναι, το καθιερωμένο πρότυπο, η Standard Model, ξέρουμε ότι δουλεύει πάρα πολύ καλά και μπορεί να προβλέψει μέχρι τώρα τα πάντα. Με εξαίρεση κάποια πράγματα στα νετρίνα, που και εκεί έχουμε ξεφύγει από το καθιερωμένο πρότυπο πλέον και ψάχνουμε κάποιες επεκτάσεις του. Mm-hmm. Ναι, αλλά αυτό ήταν μια ένδειξη ότι κάποιος υπολογισμός λείπει από το καθιερωμένο πρότυπο, αυτή η καινούργια ανακάλυψη. Βέβαια, αυτό που είπε ο Σπύρος δεν μας επιτρέπεται να πούμε ότι είναι ανακάλυψη, διότι η στατιστική... Όχι σημασία, πώς να το πω. Η διαφορά της θεωρητικής πρόβλεψης και της πειραματικής μέτρησης δεν είναι αρκετά μεγάλη για να μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σίγουροι ότι κάτι υπάρχει εκεί. Μπορεί να είναι και λάθος πειραματικό ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά είναι πολύ κοντά. Mm-hmm. Ναι, αλλά ακριβώς το ένα πρόβλημα είναι ότι μπορεί να είναι πρόβλημα της στατιστικής μας, του πειράματός μας, διότι αυτά είναι πολύ περίπλοκα πειράματα, έχουμε να κάνουμε επεξεργασία δεδομένων. Προφανώς μιλάμε για πολύ καλή ακρίβεια, δεν είναι, ξέρω εγώ, αυτό που λέγαμε πριν, 1 μέτρο συν πλην 5 εκατοστά. Είναι πολύ καλή ακρίβεια, αλλά ακριβώς επειδή είναι τόσο σημαντικές αυτές οι ανακαλύψεις, οι φυσικοί έχουν θέσει πολύ αυστηρά όρια για το τι είναι ανακάλυψη και το τι όχι. Mm. Δεν μπορείς να είσαι 66% σίγουρος ότι έχεις κάτι καινούριο. Πρέπει να είσαι πολύ σίγουρος. 99, πολύ της 100% τέλος πάντων. Ναι, και το άλλο πρόβλημα, το οποίο πρέπει να το δούμε λίγο καλύτερα, αλλά... δεν έχω πλήρη εικόνα. Είναι ότι πολύ κοντά στην δημοσίευση αυτής της πειραματικής ανακάλυψης δημοσιεύτηκε ταυτόχρονα ένα θεωρητικό paper, μια θεωρητική μελέτη, η οποία δίνει μια διαφορετική πρόβλεψη, αυτή τη φορά θεωρητική πρόβλεψη, για αυτή την ποσότητα που μετρήθηκε. Αυτό δεν το ξέρω. Για πες μας κι άλλα. Το πρόβλημα με αυτές τις περιπτώσεις, με αυτές τις μετρήσεις, είναι ότι μιλάμε για μία ποσότητα. Αυτό το πρόβλημα που μελετάμε είναι η ανώμαλη μαγνητική ροπή του μυονίου. Η μαγνητική ροπή του μυονίου, σύμφωνα με το Standard Model, είναι 2. Μάλλον, όχι, σύμφωνα με την κλασική φυσική, ας πούμε, είναι 2. Η απόκληση τώρα από το 2 είναι η ανώμαλη μαγνητική ροπή. Η απόκληση αυτή μπορούμε να πούμε ότι είναι... 0,2, κάτι τέτοιο. Δεν είναι 2, είναι 2,2 δηλαδή. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για τέτοιο αριθμό δεκαδικών ψηφίων. Μιλάμε για 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 νομίζω δεκαδικά ψηφία και ίσως να είναι και παραπάνω. Οπότε το πείραμα λέει 1, 1, 6, 5, 9, 1, 8, 4 και η θεωρία λέει 1, 1, 6, 5, 9, 8, 21. Αυτό είναι βαρύ, ας πούμε. Ναι, και αυτό είναι. Άκου τώρα, εάν οι υπολογισμοί, εάν το στατιστικό σου σφάλμα είναι τόσο καλό και η θεωρία σου είναι τόσο καλή που να δίνει τόσο ακριβείς προβλέψεις, τότε είναι σημαντικό, τότε είναι ανακάλυψη. Αλλά το θέμα είναι ότι στη θεωρία, όταν φτάνουμε σε τέτοιο επίπεδο ακρίβειας, πρέπει να συνυπολογίσουμε διαφορετικά φαινόμενα με έναν τρόπο που δεν μας είναι αρκετά σίγουρος, λόγω υπολογιστικών σφαλμάτων. Δεν είναι ότι δεν ξέρουμε τη θεωρία όταν κάνουμε αυτούς τους υπολογισμούς, αλλά ότι δεν ξέρουμε πώς ακριβώς να τη χειριστούμε. Δηλαδή, τι προσέγγιση να κάνουμε, είναι καλή αυτή η προσέγγιση, μήπως κόβουμε κάτι. Και τώρα δημοσιεύτηκε μια άλλη έρευνα που βασίζεται σε άλλον τρόπο υπολογισμού αυτής της ποσότητας και δίνει μια πρόβλεψη η οποία είναι σε συμφωνία με την πειραματική τιμή. Το οποίο θα σήμαινε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά θέλει συζήτηση, ενώ δεν είμαι υπεύθυνη για να πω, δεν ασχολούμαι ακριβώς με αυτό. Ναι, θέλει ξανά υπολογισμούς, ελέγχους, πειράματα και άλλα. Ναι, αυτά. Αλλά είναι ενδιαφέρον. Ναι, είναι όντως ενδιαφέρον και γενικά βλέπω ότι οι άνθρωποι εδώ πέρα έχουν ενθουσιαστεί αρκετά. Και διάφοροι λένε ωραία, τώρα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό. Αλλά γενικά χρειάζεται μια σύνεση, μια συγκρατημένη αισιοδοξία, μια ψυχραιμία. Αυτό. Μας βάλατε πολύ βαθιά στο κόσμο της φυσικής. Δεν ξέρω πώς έχουν επιβιώσει μέχρι εδώ. Και εμείς ξεκινήσαμε ταπεινά να μιλήσουμε για μια σχολή της ΣΕΜΦΕ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τις δύο που ήσασταν μαζί μας αυτά τα δύο επεισόδια. Τίποτα. Εμείς σας ευχαριστούμε που μας ανεχτήκατε. Που μας κάνετε μια τόσο ωραία συνέντευξη. Μακάρι να κάνουμε και κάποιο άλλο επεισόδιο μαζί, εντάξει, όχι για τη ΣΕΜΦ, πάλι κάτι άλλο. Θα μας άρεσε. Στο μεταξύ, φαντάζομαι, Σπύρο, θα ανεβάσουμε και άλλα επεισόδια συνεντεύξεων. Εννοείται, κάτι θα κάνουμε. Θα κάνουμε και άλλα επεισόδια προφανώς. Θα μιλάμε, ίσως θα συνεχίσουμε και τη σειρά των επεισοδίων για μουσική, να μιλήσουμε και για άλλα πράγματα εκτός από κλασική. Μέχρι τότε, μείνετε σπίτι, μείνετε συντονισμένοι και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.